Σε καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο από το Stavros Fitness, βίντεο με προπόνηση για μέσα σε αμαξίδιο και σήμερα είναι το βίντεο που σίγουρα περίμενες. Έχουμε να μιλήσουμε για το στήθος, θα σου δείξω μάλλον ασκήσεις για το στήθος και όπως πάντα στις περιγραφές αναλυτικά το ασκησιολόγιο, πως ασέτ, πως επαναλήψεις και ανα εβδομάδα για τέσσερι εβδομάδε, γιατί μετά θα μπούμε στι ασκήσεις για μέσους αθλούμενος και μετά για προχωρημένους. Εάν βλέπεις πρώτη φορά βίντεο μου, μπορείς να πατήσεις το subscribe για να εγγραφείς στο κανάλι μου και το καμπανάκι για να σου έρχονται ενημερώσεις για τα βίντεο που ανεβάζω. Όπως επίσης μπορείς να με ακολουθήσεις στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram για να μου στέλνεις ερωτήσεις σχετικά με τα βίντεο που ανεβάζω ή κάποιες προτάσεις για βίντεο που θες να δεις από το κανάλι μου. Όπως επίσης μην χάσεις και τα story που ανεβάζω εκεί. Have a good work. Έχουμε και τα τυχερά μα, ρε παιδί μου. Όπω επίση, μην χάσει και τα story που ανεβάζω εκεί ε, με θέματα τα οποία δεν θα ανεβάσω ποτέ σε βίντεο γιατί είναι μικρά θέματα και αλλά πολύ πολύ χρήσιμα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι σου έχω εδώ, τι σου έχω εδώ για την πρώτη άσκηση. Καινούριο παιχνίδι, ε. Λοιπόν, η ελβετική μπάλα, Swiss Ball ή αλλιώς μπάλα πιλάτης, μπορείτε να την βρείτε με διάφορα ονόματα, έω και Fitball, μπορείτε να την αγοράσετε από τα καταστήματα αθλητικών ειδών ή και από το ίντερνετ να την παραγγείλετε, 10 με 15 ευρώ στοιχίζει, ανάλογο με το ύψος του καθενός υπάρχει και το μέγεθος όσο πιο ψηλό είσαι, τόσο πιο μεγάλο μέγεθο. Δηλαδή, άμα είσαι άνω του 1,80 το 0,75 το, 75 το μέγεθο, συγγνώμη, άμα είσαι από 1,70 έω και 1,80 το 65, κάτω του 1,70 το πεντάρι και ακόμα πιο χαμηλό ύψο το 45. Λοιπόν, η μπάλα πρέπει να είναι πάντα φουσκωμένη. Σε περίπτωση που αρχίσει και χάνει αέρα, βάζουμε από τη βαλβίδα, τρομπάρουμε και τη φουσκώνουμε και πώς τη χρησιμοποιούμε για το στήθος. Κρατάμε την μπάλα στο ίδιο ύψος με τους ώμους μας, όχι πιο ψηλά πάνω από το κεφάλι, ούτε πολύ χαμηλά, ούτε να την ακουμπάμε στα πόδια, εδώ στο ίδιο ύψος με τους ώμους. Λυγίζω λίγο τους αγκώνες και κλειδώνω, που θα πει ότι ε, ανάμεσα στις επαναλήψεις άσκησης δεν λυγίζω ή τεντώνω πιο πολύ τους αγκώνες, μου τους έχω σταθερούς. Και ξεκινάω και πιέζω. Ένα, δύο, τρία. Όταν πιέζω εκπνέω. <φυ> Αναπνέω με τη μύτη, <φυ> εκπνέω με το στόμα. Και αυτή είναι η άσκησή μου, η οποία δουλεύει και για στήθο και για πρόσθεση δελτοειδή. Και εδώ σου έχω και ένα tip. Βγάζω και τα γυαλιά, τα ξέχασα. Λοιπόν, εκτό από τι επαναλήψει που κάνουμε, θα σου δείξω και ένα άλλο κολπάκι που θα το ονομάσουμε ισομετρική. Μάλλον ονομάζεται ήδη ισομετρική. Εκεί που πιέζω, Πιέζω και κρατάω και σφίγγω με όλη μου τη δύναμη και συνεχίζω να πιέζω χωρί να κάνω επαναλήψει. Αφήνω, πιέζω. Πιέζω και μένω εκεί για 10-15 δευτερόλεπτα. Και αυτό λέγεται ισομετρική. Θα το χρησιμοποιήσουμε όχι από την πρώτη βδομάδα, αλλά στη δεύτερη βδομάδα. Επαναλαμβάνω το πρόγραμμα όλο στι περιγραφέ του βίντεο. Θα το βρει όπω και σε κάθε βίντεο με προπόνηση σχετικά με αμαία σε αμαξίδιο. Όπου από τη δεύτερη βδομάδα και μετά θα σου βάλω στο τελευ... στην τελευταία επανάληψη να κρατά ισομετρική με 10-15 δευτερόλεπτα. Θα δούμε πώ θα ρυθμίσω τι παραμέτρου. Δεύτερη άσκηση για στήθο, πιέσει με το λάστιχο που θα μιμηθούμε εδώ τι πιέσει πάγκου. Πιέσει πάγκου στον οριζόντιο πάγκο, οπότε περνάμε το λάστιχο πίσω από το αμαξίδιο και έχω εδώ και τι δύο λαβέ. Κρατάω το, τον κορμό μου ευθεία, διατείνοντα το στήθο προς τα έξω για να είναι η πλάτη μου πάντα ευθεία αν μπορώ και έχω τη δυνατότητα. Πιάνω τι λαβέ και πολύ βασικό οι αγώνε μου. Οι αγώνε μου δεν θα είναι στο ίδιο ύψο με του ώμου, γιατί θα αρχίσει να συμμετέχει περισσότερο η πρόσθεα μοίρα των δολτοειδών. η μπροστινή όμη που δεν θέλω. Έτσι κι αλλιώ θα συμμετέχουν, αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να την απεγκλωβίσω για να, βελτιώσω, να εστιάσω συγγνώμη, στο στήθο. Οπότε κατεβάζω του αγώνε λίγο πιο χαμηλά από το ύψο των ώμων και πηγαίνω τους ώμους προς τα πίσω με σκοπό να γίνει η ανάσπαση της ομοπλάτης, να κλειδώσω την ομοπλάτη ώστε οι σταθεροποιητές που βρίσκονται πίσω στο μέρος της πλάτης μου να ενεργοποιηθούν πολύ καλύτερα και να μου παρέχουν απόλυτη σταθερότητα και ισορροπία κατά τη διάρκεια της κίνησης, ειδικά όταν πηγαίνω προς τα πίσω. Εισπνέω από τη μύτη πριν ξεκινήσω την άσκηση και ξεκινάω και πιέζω. Βλέπετε ότι οι παλάμες μου κοιτάνε ευθεία, όχι μία την άλλη. Πιέζω λες και κρατάω μπάρα και ξεκινάω και κάνω αυτή την άσκηση. Τεντώνω τα χέρια και όταν τεντώνω εκπνέω, εισπνέω από τη μύτη, εκπνέω από το στόμα. Σταθερός και πιέζω φροντίζοντας, όπως βλέπετε, ε, η γροθιά μου να είναι στο ίδιο ύψος με το διάφραγμά μου, ούτε πιο ψηλά, ούτε πιο χαμηλά. Αυτή η άσκηση είναι η δεύτερη για στήθος και πάνω να σου δείξω την τρίτη, η οποία δεν έχει μεγάλη διαφορά, απλά βάζω το λάστιχο πιο χαμηλά πιο χαμηλά στο αμαξίδι, όχι τόσο ψηλά, ώστε να ξεκινάω από κάτω να πιέζω και τώρα πιέζω διαγώνια πάνω, όπως βλέπετε. Βέβαια το λάστιχο είναι πολύ σκληρό και μου δυσκολεύει την κίνηση. Θα μπορέσει να βάλεις ένα πιο ελαφρύ λαστιχάκι αν δεις ότι έχει το ίδιο θέμα. Και πιέζω προς τα πάνω με σκοπό να αλλάξω τώρα την κίνηση και να την κάνω επικλινή. Δηλαδή να εστιάσω περισσότερο στο άνω μέρος του στήθους. Όπου αφού το λάστιχο είναι πιο πάνω πιέζω και διαγώνια πάνω. Όχι ευθεία τώρα, όχι στο διάφραγμα όπως πριν. Δεν καταλήγω στο διάφραγμα αλλά Κάπου εδώ. Λοιπόν. Πάλι καινούριο λάστιχο, καινούριο παιχνιδάκι. Όπω βλέπετε εδώ πέρα στην άκρη, αυτά τα λάστιχα τα ονομάζουμε σωλήνε. Γιατί μοιάζουν με σωλήνε και στην άκρη έχουν κλειπ. Αυτά τα κλειπ πιάνουν με λαβέ ε, που μπορεί να τι πιάσει με τα χέρια και είναι πιο εύχριστα. Μπορεί να βρει και σετ με διάφορα χρώματα μαζί και με λαβέ και με άγκυρε που προσαρμόζουν στην πόρτα και να φτιάξει το δικό σου σετ. Χρησιμοποιώ αυτό το λάστιχο γιατί το άλλο μου έσπασε, γι' αυτό σα λέω: Αγοράστε πολλά λάστιχα να έχετε, γιατί με τον καιρό φτύρονται. Βέβαια, όχι στον ένα μήνα και στου δύο, αλλά θα φθάρουν κάποια στιγμή. Περνάω και πάλι το λάστιχο από πίσω από την πλάτη του μαξιδίου. Αυτή τη φορά πιάνω με αυτόν τον τρόπο. Λυγίζω λίγο, δηλαδή δεν είναι μπροστά ε, οι παλάμε μου, αλλά ανοιχτέ, ώστε όταν θα κλείσω και θα κάνω την άσκηση να κοιτάζει μία την άλλη. Το ύψο που τοποθετώ το λάστιχο είναι γύρω στη μέση τη πλάτη μου, στη μέση του κορμού μου. Στη μέση τη απόσταση εννοώ, όχι στη μέση μου. Λοιπόν, δεν τεντώνω τελείω στα χέρια, λυγίζω λίγο του αγώνε και κλειδώνω πάλι εκεί που σημαίνει ότι είναι σταθεροί, ό,τι και αν γίνουν έχουν κλειδώσει σε αυτή τη θέση οι αγώνε. Οι αγώνε μου πάλι είναι λίγο πιο χαμηλά από το ύψο των ώμων και ξεκινάω και ενώνω και σφίγγω το στήθο μου σε αυτό το σημείο και ανοίγω. Ανοίγω όσο πιο πολύ γίνεται και όσο μου επιτρέπει η κινητικότητα, όμως να έχω διάταση στις μικρέ είναι στους στήθους και μετά κλείνω. Αναπνέω, από τη μύτη όταν ανοίγω, εκπνέω όταν κλείνω. Και αυτή είναι η άσκηση. Αν δούμε ότι δεν νιώθουμε πολύ αντίσταση, τεντώνουμε λίγο πιο πολύ τα χέρια ώστε να νιώσουμε την αντίσταση πια. Ανοίγω και κλείνω. Δεν ξεχνάω σε καμία επανάληψη να αναπνέω. Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Το λάστιχο ψηλά δεμένο στο κολονάκι. Ε, με τον τρόπο που σας έχω δείξει στα προηγούμενα βίντεο. Ε, έχω ακουμπήσει όμως το αμαξίδιό μου πίσω στο κολονάκι σε ένα τοίχο. Γιατί, γιατί κάνοντας την άσκηση, αν δεν έχω αντίσταση πίσω, θα αρχίσει να σηκώνεται σούζα. Το δικό μου που είναι ελαφρύ, σίγουρα. Τώρα, αν έχεις εσύ και αθλητικό και έχεις αυτή την πολυτέλεια και είσαι μερακλής, Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, θα σηκώνεται ακόμα πιο πολύ. Οπότε το έχω κολώσει πίσω, το έχω δηλαδή βάλει να έχει αντίσταση πίσω στην πλάτη στο κολονάκι και πιάνω το λάστιχο πάνω από το κεφάλι, κρατάω του αγκούνε μου παράλληλου και είτε πιάνω με αυτή τη λαβή, είτε η καλύτερη λαβή είναι οι παλάμε να κοιτάζουν προ τα έξω. Προ τα έξω, ε, και να είναι παράλληλε η μία με την άλλη. Και αρχίζω και τραβάω, λυγίζω λίγο του αγώνε, περισσότερο από τι άλλε κινήσει και εδώ κλειδώνω. Δηλαδή, ενδιάμεσα από την κίνηση, ενδιάμεσα από τι επαναλήψει, δεν τεντώνουν και λυγίζουν οι αγώνε γιατί θα δουλέψω περισσότερο τρικέφαλου που δεν το θέλω αυτό. Θέλω να εστιάσω στήθο. Οπότε, κατεβάζω και ανεβάζω. Αυτή είναι η κίνηση. Μπροστά, πρόσεξε, δεν τεντώνω. Κλειδωμένοι αγώνες. αλλιώ δουλεύω τρικέφαλους. Αυτό είναι το pullover. Επειδή τώρα δεν έχω μεγάλο εύρο κίνηση, μπορώ να πιάσω να διπλώσω το λάστιχο. Βέβαια θα γίνει πιο σκληρό. Οπότε, άμα σε δυσκολεύει, μπορεί να βάλει πιο ελαφρύ λάστιχο το πιάνω πιο ψηλά για να μπορώ να έχω μεγαλύτερο εύρο κίνηση να κάνω την άσκηση ακόμα πιο σωστά. Γιατί το εύρο κίνηση που είχα δεν μου αρέσει. Δεν έχω πλήρη διάταση των μικών ίνων του στήθους. Από εδώ τώρα κατεβαίνει, αλλά είναι πιο σκληρό το λαστιχό μου και είναι πιο δύσκολη κίνηση. Είναι σαν να ανεβάζω και κιλά παράλληλα. Όμω το εύρο κίνηση που έχω τώρα είναι αρκετά καλύτερο από πριν. Αυτή ήταν και η τελευταία άσκηση για στήριο για σήμερα. Άλλο ένα βίντεο προπόνηση αμέσω σαν ήρθε στο τέλο του. Σου χρωστάω άλλο ένα βίντεο, άλλο ένα βίντεο λοιπόν, το οποίο θα σου εξηγώ πώ θα συνδυάσει αυτέ τι μικρέ ομάδε μεταξύ σου ανά την εβδομάδα και ποιε μέρε θα τι γυμνάζει ανάλογα με το κενό σου. Τρει μέρε την εβδομάδα, πέντε ανάλογα. Και πάντα στι περιγραφέ του βίντεο, το ασκησιολόγιο, πώ σα έρθει, πώ ξεκούρασε κλπ. Και μετά από το επόμενο βίντεο, είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε βίντεο για μέσου αθλούμενου, να πιάσουμε βάρη στα χέρια μα. Ε, ελπίζω να μπορέσει να κάνει ε, τι ασκήσει αυτέ με ευχαρίστηση και να συνεχίσουμε. Έχει ένα μήνα εξάλλου, γιατί δίνω ασκησιολόγιο για τέσσερις εβδομάδε, με διαδοχικέ ε, αυξήσει παραμέτρους ώστε να ανεβάζουμε την ένταση και να μην φτάνουμε ποτέ σε στασιμότητα. Θα χαρώ πάρα πολύ αν μοιράσει αυτό το βίντεο στα social media σου, ώστε να φτάσει στα κατάλληλα μάτια και αυτιά, έστω και ένας να ξεκινήσει και να δει διαφορετικά αποτελέσματα στην καθημερινότητά του, να θέσει νέους στόχους με βάση τις προπονήσεις. Για μένα αυτός ο χρόνος που αφιερώνω για αυτά τα βίντεο θα είναι ό,τι πιο πολύτιμο. Αυτά τα βίντεο ήταν ένας από τους στόχους της χρονιάς, που είχα βάλει και είμαι πολύ χαρούμενος που το πραγματοποιώ. Με πολύ αγάπη από το Πούκετ της Ταϊλάνδης, Σταύρος Φιντενέσιος, προχωράμε μαζί.